Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Milk and Green. Εγώ είμαι η Δέσποινα και σήμερα θα δείξουμε το δεύτερο μέρος πώς θα συνεχίσουμε να πλέκουμε το πιγκουινάκι μας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα πλέξουμε εδώ αυτό το καπελάκι για να σχηματιστεί το πρόσωπο. Στο δεύτερο μέρος δηλαδή, θα δείξουμε σήμερα αυτό πώς θα πλέξουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε και μετά θα χρειαστεί να το ράψουμε εδώ πάνω στο κεφάλι. Λοιπόν, θα πάρω πάλι το γαλάζιο μου νήμα για να συνεχίσω. Όπως βλέπετε εδώ έχω πλέξει το μπλε σκούρο, άρα μπλε σκούρο θα είναι και το καπελάκι. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ. Πάμε λοιπόν να πάρουμε το νηματάκι μας. Θα ξεκινήσουμε, να πάρω και τις σημειώσεις μου. Θα ξεκινήσουμε παίρνοντας το νήμα στα χέρια μας. Και θα ξεκινήσουμε με τον μαγικό κύκλο. Αφού έχουμε κάνει το μαγικό μας κύκλο, μέσα στο μαγικό κύκλο για την πρώτη σειρά θα πλέξουμε 6 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6 άριχτα. Κλείνω το μαγικό κύκλο, θα έρθω εδώ στο πόντο και θα ξεκινήσουμε τώρα για τη δεύτερη σειρά και θα πλέξουμε 6 αυξήσεις. Από μία αύξηση από άριχτα μέσα σε κάθε πόντο. Έχουμε σύνολο 6 πόντους, οπότε θα έχουμε και 6 αυξήσεις. Βάζω το βελονάκι μου εδώ πέρα στον πρώτο πόντο και ξεκινάω να πλέκω την πρώτη μου αύξηση από άριχτα. Μία αύξηση. Δύο αυξήσεις από άριχτα, η τρίτη, η τέταρτη αύξηση, η πέμπτη αύξηση και η έκτη και η τελευταία αύξηση για τη δεύτερη σειρά. Σηκώνω λίγο τη θηλιά μου, θα πάρουμε ένα νήμα άλλου χρώματος και θα το τοποθετήσουμε πίσω από το τελευταίο άριχτο που έχουμε πλέξει, για να γνωρίζουμε κάθε πότε τελειώνει η σειρά μας. Ωραία, τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε στην τρίτη σειρά. Τώρα, στο πρώτο πόντο θα πλέκουμε μία αύξηση από άριχτα στον επόμενο ένα άριχτο. Μετά, μία αύξηση από άριχτα στον επόμενο ένα άριχτο και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι να φτάσουμε εδώ πάλι στο τέλος. Θα μπαίνουμε στο πρώτο πόντο θα πλέκουμε μία αύξηση από άριχτα, στον επόμενο πόντο ένα άριχτο. Μία αύξηση από άριχτα, στον επόμενο πόντο ένα άριχτο και θα συνεχιστεί το ίδιο μέχρι να φτάσουμε εδώ στο τέλος της τρίτης μας σειράς. Αφού έχουμε τελειώσει με την τρίτη μας σειρά, πάμε στην τέταρτη σειρά όπου θα πλέκουμε στο πρώτο πόντο μία αύξηση από άριχτα, και στους επόμενους δύο πόντους από ένα άριχτο. 1, 2. Και συνεχίζουμε πάλι το ίδιο, μία αύξηση από άριχτα, ένα άριχτο στον επόμενο πόντο, ένα άριχτο στον επόμενο πόντο. Μία αύξηση από άριχτα, ένα άριχτο στον επόμενο πόντο, ένα άριχτο στον επόμενο πόντο. Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να φτάσουμε εδώ στο τέλος της τέταρτης μας σειράς. Έχουμε τελειώσει την τέταρτη σειρά, πάμε τώρα στην πέμπτη σειρά όπου θα πλέξουμε στο πρώτο πόντο μία αύξηση από άριχτα και στους επόμενους τρεις πόντους από ένα άριχτο. 1, 2, 3 και συνεχίζουμε πάλι το ίδιο, μία αύξηση από άριχτα, τρία άριχτα σειρά. Μία αύξηση από άριχτα, 1, 2, 3 άριχτα. Και συνεχίζουμε πάλι το ίδιο, μία αύξηση από άριχτα, τρία άριχτα σειρά. Μία αύξηση από άριχτα, τρία άριχτα σειρά, μέχρι να φτάσουμε εδώ πάλι πίσω στον οδηγό μας. Έχουμε τελειώσει και την πέμπτη μας σειρά που πλέξαμε μία αύξηση και τρία άριχτα σειρά, μέχρι να φτάσουμε εδώ πάλι πίσω στον οδηγό μας. Και πάμε τώρα από την έκτη σειρά μέχρι και τη νούμερο 12 σειρά,
και θα πλέκουμε από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο. Σύνολο τριγύρω θα έχουμε 30 άριχτα από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο. Θα βάζει το βελονάκι μέσα, ένα άριχτο, δηλαδή σύνολο σε κάθε σειρά μέχρι να φτάσετε εδώ στο κυκλάκι, στο νήμα που έχουμε βάλει, που τον έχω, το έχουμε ως οδηγό, θα πρέπει να έχετε 30 άριχτα. Οπότε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και το νούμερο 30 εδώ που είναι ο δικός μας. 30. Οπότε από την νούμερο 6 σειρά μέχρι και τη 12 θα πλέκουμε μόνο άριχτα. Κλείνω το βίντεο εδώ και θα φτάσω στην 12, και έχω τελειώσει την 12η σειρά. Ανοίγω το βίντεο για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Έχω τελειώσει και τη 12η μου σειρά με τα 30 άριχτα. Από την 6η έχουμε πει μέχρι τη 12η. Πάμε τώρα στην 13η σειρά για να την ξεκινήσουμε. Εδώ που έχουμε τον οδηγό μας. Θα ξεκινήσουμε και θα πλέξουμε για τους πρώτους 4 πόντους από ένα βουβό. Θέλω λίγο να δώσετε προσοχή εδώ πέρα, ώστε να βγει σωστά. Μπαίνω στο πρώτο πόντο, εδώ που έχω, και πλέκω ένα βουβό. Όχι άριχτο, ένα βουβό. Έρχομαι στο δεύτερο πόντο, μπαίνω και πλέκω και εδώ ένα βουβό. Έρχομαι στο τρίτο πόντο και πλέκω ένα βουβό. Έρχομαι εδώ στο τέταρτο πόντο και πλέκω ένα βουβό. Θα πλέξουμε ένα λυσιδάκι. Θα γυρίσουμε το πλεκτό μας για να βλέπουμε έτσι κυκλικά εδώ μέσα. Αφαιρούμε τον οδηγό μας, δεν μας χρειάζεται πια. Και σε αυτό το σημείο είμαστε έτσι. Θα πλέξουμε στη συνέχεια 6 άριχτα στη σειρά. Μπαίνω στο πρώτο πόντο, πλέκω το πρώτο μου άριχτο. Στο δεύτερο πόντο, πλέκω το δεύτερο άριχτο. Στο τρίτο πόντο, είναι λίγο σφιχτή πόντι γιατί έχουμε πλέξει τα βουβά. Το τρίτο άριχτο, εδώ στον επόμενο πόντο το τέταρτο άριχτο, στον επόμενο πόντο το πέμπτο άριχτο και στον επόμενο πόντο το έκτο άριχτο. Τώρα πάμε στην 14η σειρά, πλέκουμε ένα λυσιδάκι, γυρίζουμε το πλεκτό μας και θα πλέξουμε 3 μειώσεις από άριχτα. Έρχομαι εδώ, βάζω το βελονάκι μέσα στο πρώτο πόντο, παίρνω νήμα, το φέρνω προς τα έξω. Θα έρθω και θα βάλω το βελονάκι μου στον επόμενο πόντο, παίρνω το νήμα και το φέρνω προς τα έξω, παίρνω νήμα και το περνάω και από τις 3 θηλιές. Και έτσι έχω δημιουργήσει την πρώτη μου μείωση. Πάμε για τη δεύτερη, βάζω το βελονάκι μέσα στον επόμενο πόντο, παίρνω νήμα, το φέρνω προς τα έξω, βάζω το βελονάκι στον επόμενο πόντο, παίρνω νήμα, το φέρνω προς τα έξω και έτσι έχω 3 θηλιές. Παίρνω νήμα και το περνάω και από τις 3 θηλιές μαζί. Πάμε για την τρίτη και τελευταία μείωση, για την 14η σειρά. Βάζω το βελονάκι μες στο πόντο, παίρνω νήμα, το φέρνω έξω. Έρχομαι στον επόμενο πόντο, παίρνω νήμα, το φέρνω έξω. Παίρνω νήμα και το περνάω και από τις 3 θηλιές μαζί. Και έτσι έχει τελειώσει η 14η σειρά. Πλέκουμε ένα λυσιδάκι, γυρίζουμε το πλεκτό μας και πάμε να συνεχίσουμε και την 15η σειρά. Εδώ στους πρώτους δύο πόντους θα δημιουργήσουμε μία μείωση από άριχτα, όπως κάναμε
και στην 14η σειρά μία μείωση και στον ένα πόντο που μας μένει ένα άριχτο. Πάμε για την 16η σειρά, ένα λισιδάκι, γυρίζουμε το πληκτό μας και θα πλέξουμε μία μείωση. Θα πλέξουμε ένα λισιδάκι στον αέρα και θα τραβήξουμε αρκετό νήμα, γιατί θα χρειαστεί να το ράψουμε εδώ πάνω στο κεφαλάκι. Ωραία. Και το καπελάκι είναι έτοιμο. Τώρα, έτσι όπως βλέπουμε το πλεκτό μας, πώς θα το τοποθετήσουμε εδώ πάνω. Εδώ βλέπω ότι είναι η ένωση που ξεκινήσαμε να αλλάξαμε το μπλε χρώμα και πήγαμε στο λευκό. Αυτό θα είναι δηλαδή το πίσω. Η μητούλα αυτή εδώ πέρα θέλουμε να μπει από μπροστά. Οπότε είναι αυτό το πίσω και έρχομαι και το βάζω το καπελάκι έτσι. Εδώ πέρα έτσι. Η μύτη θα μπει από μπροστά και αυτό θα είναι από πίσω. Οπότε φέρνω, βάζω το καπελάκι πλαγίως προς τα πίσω. Να έρθει εδώ το μπλε και να κουμπίσει σχεδόν με το μπλε. Να το ισιώσω. Ωραία. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να ράβουμε το καπελάκι επάνω στο κεφάλι. Θα περάσω το νήμα μου μέσα από τη βελόνα πλεξίματος, θα ξεκινήσω να ράβω κυκλικά το καπελάκι. Αφού έχετε τελειώσει το ράψιμο κυκλικά, καλό είναι να περάσετε το νήμα από διάφορα σημεία, απαλά, ώστε να ασφαλίσει μέσα στο πλεκτό μας, μέσα από στο γέμισμά μας και να καθίσει και το καπελάκι εδώ έτσι πιο σταθερά. Τέλος, κόβουμε το νήμα μας και είναι έτοιμο και το καπελάκι. Αυτό ήταν το δεύτερο μέρος. Θα σας κλείσω κάπου εδώ και θα τα πούμε στο τρίτο μέρος. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι κάτω στην περιγραφή θα σας έχω, ώστε να μεταβείτε εύκολα στο πρώτο μέρος, στο τρίτο μέρος, στο τέταρτο μέρος, δεν ξέρω τώρα πόσα μέρη θα με πάρει αυτό το πιγκουινάκι να φτιαχτεί. Να βρείτε και τα υπόλοιπα βίντεο, ώστε να έχετε ολόκληρο το μοτίβο. Αυτά από εμένα. Φιλιά πολλά!